Το ρεπορτάς. Καλό μεσημέρι, Κυριακό. Καλό μεσημέρι, Νικήτα. Υπέδωσε ο Δυσσέα Μιχαλίδη, Γενικό Ελεκτή, την ετήσια έκθεση τη Ακτική Μπεριασία για το 2017 στον Πρόεδρο τη Δημοκρατία. Είχαμε κάποιε υποδείξει από τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία στην μικρή συνομιλία που είχαν εκεί μπροστά στα α, μέσα ενημέρωση. Είπε ο Πρόεδρο προ το Ελεκτή ότι η αυστροέτα στου δημοσιονομικού ελέγχου θεωρείται εκ των πρόσθεσε ότι οι παρατηρήσει που καταγράφονται στην έκθεση λαμβάνονται πάντα σοβαρά υπόψη και υπάρχουν βελτιωτικά μέτρα, όπω είπε, χωρί να σημαίνει όμω και να παραδέχεται ο πρόεδρο ότι έχουμε φτάσει στο σημείο που να αποτρέπεται η όποια παρατήρηση. Το θέμα όμω υπέδειξε είναι να αποφεύγονται ή να μην διαπιστώνονται ότι με δόλο υπάρχει διασπάθηση δημοσίου χρήματο, κάτι που όπω είπε, τουλάχιστον επί των ημερών του δεν φαίνεται να προκύπτει. υπογράμμισε επίση ότι ο σεβασμό προ Στου θεσμού θα πρέπει να θεωρείται από όλου μα ένα κανόνα που συνάδει με τη χρηστή διοίκηση και με τον αλληλοσεβασμό που θα πρέπει να επιδεικνύεται και να αποφεύγονται φαινόμενα που θέτουν ένα αμφιβόλο ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίζει ο κάθε θεσμό. Αυτά ήταν μπροστά στι κάμερε, Νικήτα. Επί του προκειμένου έγινε και μια συζήτηση, θα πληροφορούμαστε. Ο πρόεδρο υπέδειξε ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν συγκρούσει μεταξύ των θεσμών, υπονοώντα τι συγκρούσει που είχε ο γενικό ελεκτή με άλλου ανεξάρτητου αξιωματικού. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε σε προσωπικέ συγκρούσει, είπε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο οποίο ρώτησε κατά πόσο ο ίδιο ο Γενικό Ελεκτή, εκτιμά ο ίδιο ότι υπήρξε οποιαδήποτε παρέμβαση από τον Πρόεδρο για να πάρει αρνητική απάντηση από τον Γενικό Ελεκτή. Σε σχέση με τα κυριότερα τώρα προβλήματα που διαπιστώνει ο Γενικό Ελεκτή, είναι θέματα που έχουν να κάνουν περισσότερο από ό,τι είπε με με αποζημιώσεις ή πληρωμές που γίνονται από το δημόσιο εκκρεμούν προς το δημόσιο 2,5 εκατομμύρια εισπράξεις ο ίδιο εξήγησε στον πρόεδρο τη Δημοκρατία ότι α, αυτό που του έδωσε σήμερα ήταν μια συνοπτική, αν θέλει, ένα συνοπτικό κείμενο για τι παρατηρήσει. Καθώ, όπω είπε, α, όλα τα άλλα α, περιλαμβάνονται και στι εκθέσει που δίνει στη διάρκεια του χρόνου. Μάλιστα, το 2018 είπε έδωσε αρκετέ 35 εκθέσει. Ενώ θα υπάρξει και ένα ολοκληρωμένο τόμο με όλε τι παρατηρήσει για το 2017. Α, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επί του προκειμένου σημείωσε ότι είναι καλό να έρθει αυτό διότι α, με τη σειρά του θα το προωθήσει α, στη Βουλή για να υπάρξει ο αναγκαίο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τώρα, σε ό,τι αφορά στι κυριότερε παρατηρήσει, θεωρεί ο Γενικό Ελεκτή ότι οι οικονομικέ καταστάσει Γενική Λογίστρια δίνουν μια αληθινή και δίκαιη εικόνα των πραγμάτων. Έκανε ειδική αναφορά σε υπερπληρωμέ που έχουν διαπιστωθεί στα θέματα των λεωφορείων. Α, όπως επίσης και στο διαχειριστικό κομμάτι, για, α, όπως φαίνεται και στις ειδικέ του εκθέσεις, υπάρχουν, είπε, πολλά περιθώρια βελτίωση σχεδόν παντού, ειδικότερα σε κάποιου τομεί σε μεγάλα τμήματα, όπως είναι ο τμήμα φορολογίας και τα θέματα του Υπουργείου α, Παιδείας. Σίγουρα μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα, σημείωσε ο, κύριος Μιχαηλίδης, έτσι ώστε αποδοτικά και αποτελεσματικά να αξιοποιούνται οι πόροι που έχουν στη διάθεση τους η οι τμήματα. Λοιπόν, να δούμε και το σχετικό απόσπασμα τη δήλωση του Γενικού Ελεκτή. Ευχαριστούμε, Κυριάκο Ποδηλωρίδη. Τα σημαντικά θέματα, τα οποία συνήθω είναι αυτά που απασχολούν και, και εσά, του δημοσιογράφου, και την κοινή γνώμη, είναι τα θέματα κυρίω αυτά που περιλαμβάνονται στι ειδικέ εκθέσει. Στην έκθεση την οποία παραδώσαμε σήμερα, η γνώμη ελεχτεί όσον αφορά τι οικονομικέ καταστάσει του κεντρικού κράτου. Γιατί μεν η οικονομική πτυχή αναφέρει ότι παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα χωρί οποιαδήποτε επιφύλαξη. Και υπάρχουν κάποιε παρατηρήσει που μπορείτε να δείτε κι εσεί όσον αφορά τον κανονιστικό έλεγχο των πληρωμών που έγιναν κατά το 2017, όπω για παράδειγμα, των πληρωμών για, το, για τα λεωφορεία, όπω ε, κάποια θέματα που αφορούν ε, διαφορές για τις πληρωμές για τα σύμβαση των αεροδρομίων κλπ. Είναι διάφορα θέματα τα οποία θα δείτε και εσεί στην, στην έκθεση. Ε, αλλά, όπως είπα και πριν, τα κυριότερα θέματα ε, που έχουν και την πιο έτσι, μεγάλο ενδιαφέρον γιατί αναδεικνύουν πιο έτσι, βαθιά προβλήματα είναι αυτά που περιλαμβάνονται στις ειδικέ εκθέσεις. Λόγω τη αλλαγή που έγινε στην τρόπο παρουσίαση των εκθέσεων, μας. Οι ειδικέ εκθέσεις εκδίδονται πλέον κατά τη διάρκεια του έτους και δεν παραμένουν στα συρτάρι ώστε να περιληφθούν στην ογκώδη όπως ήταν παλαιότερα ετήσια έκθεση.